ξεκινώντας, οφείλουμε να δώσουμε μία απάντηση στον Πρωθυπουργό της χώρας που επισκέφτηκε εχθές εδώ ένα ναυπηγείο και εξέφρασε και άποψη για την ναυπηγοεπισκευή. Πρώτον, εάν όντως αυτό που λέει ότι την επόμενη τετραετία ενδιαφέρεται για καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, καλά θα κάνει αυτό που δεν έκανε 4 χρόνια και που δεν κάνανε και οι προηγούμενοι τα τελευταία 3 χρόνια της θητείας τους, να το κάνουν, δηλαδή να κηρύξουν υποχρεωτική τη σύμβασή μας. Γιατί η σύμβασή μας είναι μια σύμβαση που με τον αγώνα μας και όχι με τη βοήθεια κάποιου άλλου καταφέραμε να είναι αξιοπρεπή και να είναι καλά μεροκάματα και όχι μόνο, να έχουμε και το ωράριό μας, τα διαλύματα μέσα και κυρίως πολλά πράγματα τα οποία προβλέπονται στη σύμβαση να είναι και κόντρα σε νόμους όπως τον νόμο Χατζηδάκη που ψήφισε η κυβέρνηση για να διαλύσει τα συνδικάτα. Δεύτερον, συνάδελφοι, εάν θέλει να βοηθήσει και να μην υπονομεύσει όπως έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, θα πρέπει όταν στέλνουμε και κάνουμε κινητοποιήσεις και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και απέναντι στην κυβέρνηση και τότε που καταγγέλαμε η Κόσκο που έδιωχνε τα καράβια να παρέμβει για να μην κλείσει ο μόλας της ΔΕΗ, για να μην κρατάνε εδώ και να ξεχειμονιάζουν καράβια και να κρατάνε θέσεις επισκευής, το ίδιο και στο νέο μόλο. Είναι πάνω από 15 θέσεις κλειστές μόνιμα και φεύγουν πλοία γιατί δεν βρίσκουν, λέει, να έρθουν εδώ και να γίνουν επισκευές. Ο υπονομευτικός ρόλος της κυβέρνησης δεν μπορεί να κρυφτεί όπως και τις προηγούμενες τα τελευταία 7-8 χρόνια που στο όνομα τα δίνω όλα γη και είδωρ στο κινέζικο μονοπόλιο υπονομεύουν τον κλάδο. Άρα λοιπόν το επόμενο διάστημα εμείς θα επαναλάβουμε αυτό που λέμε και σήμερα, ότι ό,τι έχουμε καταφέρει δεν μας το έχει χαρίσει κανένας, καμία κυβέρνηση, με τον αγώνα μας, με την προσπάθειά μας, και έτσι θα συνεχίσουμε. Αυτό είναι το μήνυμά μας και η απάντησή μας. Και προεκλογικά που μας θυμούνται και λένε τα παραμύθια τους, δεν μας λένε τίποτα. Είναι παραμύθια της χαλιμάς. Αμέσως μετά τις εκλογές, όποια κυβέρνηση και να είναι, με όπλο τη μεγάλη συμμετοχή και τη συσπήρωση που αποτυπώθηκε στις τελευταίες αρχαιρεσίες του συνδικάτου, ένα από τα πρώτα που θα απαιτήσουμε είναι η υποχρεωτικότητα και η καθολικότητα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Δεύτερο, συνάδελφοι, η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως και οι προηγούμενες, έχει πετσοκόψει όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Και βάζει συνέχεια εμπόδια, κάνοντας, μετατρέποντας, για να χρησιμοποιήσουμε και τις αναλογίες του καιρού, και την ναυπηγοεπισκευή σε μία κοιλάδα των τεμπών, όπου ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει και να καταγραφεί ένα καινούριο εργοδοτικό έγκλημα. Η μεγάλη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες, πέρα από αισιοδοξία, πέρα από χαρά, πέρα από καλύτερες προϋποθέσεις στο επόμενο διάστημα, ανεβάζει και το πήγη των απαιτήσεων που πρέπει να έχουμε το επόμενο διάστημα.